Θα πάω σε έναν νέο άνθρωπο και νέο υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές της Κρήτης. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του νυν περιφερειάρχη της Κρήτης και εκ νέου υποψηφίου του κ. Σταύρου Αρναουτάκη. Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε. Είναι ο κ. Θανάσης Περσινάκης, ο οποίος κ. Περσινάκης είναι, θα έλεγε κανείς, στον κρίσιμο τομέα. Αυτό που λέει όλος ο κόσμος. Πόρη, μπικικίνια. Οικονομολόγος και σύμβουλος ανάπτυξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο παρελθόν υπήρξε και γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Κύριε Περσινάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σακίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι είναι αυτό, καταρχάς να ρωτήσω έτσι, που ένα νέο άνθρωπο τον βάζει στη βάσανο να εκθέσει αυτό και μάλιστα σε περιφερειακό επίπεδο? Η αλήθεια είναι ότι ανήκω στη γενιά των 40-άριδων και εκτιμώ ότι ήρθε η ώρα, η στιγμή, το timing που λένε και στο χωριό μου, ότι έχω την εμπειρία, την τεχνογνωσία να μπορώ να προσφέρω για το κοινό καλό του τόπου μας. Αυτό ήταν το μόνο χαρακτηριστικό το οποίο με ώθησε να πω ναι στην πρόταση του Περιφερειάρχη μας, για να συνεισφέρω και εγώ μέσα από τη δουλειά μου για το καλό του τόπου. Τώρα, κύριε Περσινάκη, θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Δεν θα πάω στα ειδικά, θα μιλήσουμε για τα ειδικά, αλλά γίνονται οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές εν κενό? Τι εννοώ? Εντάξει, υπάρχουν κόμματα που στηρίζουν ή δεν στηρίζουν ή συμπαρίστανται ή που δίνουν χρήματα, αλλά εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Οι εκλογές αυτές είναι απολυτικές? Είναι έτσι γενικώς για να εκλέξουμε περιφερειακούς συμβούλους και περιφερειάρχες, ή είναι εκλογές αμιγώς πολιτικές, με ποιον πας, ποιον αφήνεις, με ποιον συγκρούεσαι, ποιον δεν συγκρούεσαι? Διότι πολλοί λένε ότι πια οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν γίνει ένα σημάντας της κεντρικής εξουσίας που τους έχει δώσει κάποιες αρμοδιότητες, ελάχιστους πόρους, και στην ουσία είναι διαβιβαστές αποφάσεων είτε υπουργείων με τομεακά προγράμματα, είτε του Εθνικού Κορδανά, είτε αυτό που έχει γίνει δια πάσα νόσων, να μην πω το υπόλοιπο, το περίφημο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι είναι τελικώς η περιφέρεια? Δεν είναι ένα πολιτικό θεωρείο των τοπικών κοινωνιών? Οφείλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτηση η οποία τίθεται. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός γιατί έχει πολιτικοποιηθεί θεωρητικά, έχουν πολιτικοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές. Το φαινόμενο αυτό κυριάρχησε στη μεταπολίτευση, που μετά την πτώση της δικτατορίας υπήρχε μια έντονη πολιτικοποίηση του ευρύτερου συστήματος, και να το πω πιο απλά και με παράδειγμα, δεν νοεί το να ήταν κάποιος υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης χωρίς το χρήσμα του εκάστοτε πρώτου κόμματος ή κάποιου κόμματος. Αυτό η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε μέχρι, κατά όσο θυμάμαι, μέχρι και μέχρι και τα μνημόνια, δηλαδή περίπου κοντά στο 8 με 10. Από εκεί και μετά, οποιοδήποτε χρήσμα ήταν ένα βαρύδι. Ήταν όλοι στο απεταξάμενο. Δεν θέλουμε χρήματα, δεν θέλουμε στήριξη, δεν θέλουμε υποστήριξη κτλ. Σήμερα, εν έτη 2023, εκτιμώ ότι πλέον δεν υπάρχουν χρήματα, απλά μόνο υποστήριξη. Γιατί το εννοώ? Υποστηρίζω το συγκεκριμένο φαινόμενο μόνο στο γεγονός ότι είναι γνωστές οι εκάστοτε κομματικές ταυτότητες του οποιοδήποτε υποψηφίου αφενός, και αφετέρου, εάν όντως το εκάστοτε κόμμα υποστήριζε κάποιον συγκεκριμένο, θα μιλούσαμε για διαγραφές ταυτοτήτων, στην ουσία θα ήταν ξένο σώμα το μαύρο πρόβατος του εκάστοτε κόμματος. Να πάρουμε παράδειγμα τώρα το Δήμο Ηρακλείου. Στο Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν 4 συνδυασμοί. Ο ένας είναι αμιγώς κομματικοποιημένος, προφανώς. Οι υπόλοιποι 3 όχι. Όσον αφορά για την περιφέρεια, ο συνδυασμός ο δικός μας, όπως τη λέει του Περιφερειακής Μια Εθνική Κρήτης, έχει απ' όλα κυριολεκτικά τα κόμματα στηρίζεται ο συγκεκριμένος συνδυασμός. Ο δεύτερος συνδυασμός στηρίζεται μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και το τρίτο από την μείζωνος αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν κάτι με κόμματα και ταυτότητες, ειδικά τουλάχιστον για τους μεγάλους παίκτες της
των εκλογών. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ναι. Δεν είναι λοιπόν κόμματα. Πολιτικές όμως είναι. Και θα σας πει κάποιος, εσείς με ποιες πολιτικές θέλετε να υπηρετήσετε. Αυτές που για παράδειγμα έχουν περισσότερο δημόσιο χαρακτήρα. Είστε υπέρ των έργων, να το πω έτσι, βιτρίνας ή έργων μακρόπνων. Αν μιλάμε για πολιτική με ήττα, μιλάμε για το ότι η εκάστοτε περιφέρεια, ακόμα και η δική μας, έχει ένα σχέδιο, έχει ένα όραμα, το οποίο από πρώτη ξεκινάει και το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6 άξονες, 6 προτεραιότητες, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί, δηλαδή η πολιτική για το 2021-2027 έχει ήδη εγκριθεί για την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που απομένει μόνο είναι να γίνει η συγκεκριμενοποίηση, παύλα προτεραιοποίηση των έργων. Αυτό θα γίνει μετά την ανάληψη της νέας περιφερειακής αρχής. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα 565 εκατομμύρια ευρώ για το νέο ΕΣΠΑ. Η πολιτική δηλαδή έχει ήδη καθοριστεί από την νυν περιφερειακή αρχή και εκκρεμεί με τις νέες δημοτικές αρχές και τη νέα περιφερειακή αρχή, η οποία στην ουσία θα φτιαχτεί και θα γραφτεί το πρόγραμμα για τις ανάγκες από το 2024 μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, ποια πρέπει να είναι η προτεραιοποίηση στην κατανομή λοιπόν των πόρων? Πού κατά τη γνώμη σας, και δεν μιλάω με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει μέσα από τις μελέτες, τι κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να προτεραιοποιηθεί στο νησί, που εσείς ως περιφέρεια πρέπει να το δείτε ενιαία και υποψήφοι και αν αύριο είστε και εκλεγμένοι? Ποια είναι μεγάλα έργα, είναι, να το πω έτσι, τμηματοποιημένα πολλά έργα? Τι κατά τη γνώμη σας εδώ μπορεί να δώσει μια νέα προοπτική στο νησί? Θα το πω πάρα πολύ απλά. Τα μεγάλα έργα, τα τρία μεγάλα έργα έχουν ούτως ή άλλως μπει στη ράγα της υλοποίησης, τα οποία δεν είναι άλλα από τον ΒΟΑΚ, από το αεροδρόμιο Καστιλίου και από την ηλεκτρική διασύνδεση. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα έργα, τα οποία η αλήθεια είναι θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών αλλά και των επισκεπτών. Κατά τη γνώμη μου και μέσα από την επαγγελματική μου εμπειρία, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος μας είναι επενδύσεις στις υποδομές. Θα πρέπει οι Δήμοι, και δεν μιλάω τόσο για τα αστικά κέντρα, όσο για τα κέντρα, όσο για την ενδοχώρα. Δεν νοείται το 2023 ο αγρότης, ο επαγγελματίας αγρότης ή ο επαγγελματίας κτηνοτρόφος, που μιλάμε για κάμποσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με κύκλο εργασιών, να πηγαίνουν στην δουλειά τους σε χωματόδρομους και σε πετρόδρομους. Αγροτική οδοποιία, ίδρυυση και άδρυυση, κατ' εμέ ειδικά η διαχείριση των υδάτινων πόρων με τα φράγματα, είναι κατ' εμέ προσωπικά αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η Κρήτη. Και μιλάω από τα Χανιά μέχρι και τη Χιτία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να δοθούν χρήματα στην τοπική οικονομία, στις επιχειρήσεις και να γίνει η διασύνδεση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ευτυχώς για εμάς έχουμε καλά πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχουμε το ΙΤΕ, έχουμε τα πανεπιστήμια, βγαίνουν επιστήμονες. Αυτοί οι επιστήμονες αξιοποιούνται από το εξωτερικό και όχι από το εσωτερικό, τον ελλαδικό μας χώρο, το οποίο θα πρέπει να πέσουν χρήματα, ας το πω έτσι, κονδύλια στην επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και το κυριότερο όλων για μένα είναι να βρεθεί εργασία για τους κριτικούς στην Κρήτη. Και δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι σε 4 έως 5 χρόνια που θα λειτουργεί πλήρως το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο θα ανέρχεται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ ή 15 εκατομμύρια επισκεπτών στην η επισκεψιμότητα του αεροδρομίου, καταλαβαίνετε ότι αυτό γι' αυτό απαιτούνται υποδομές. Υποδομές και για το νερό και για την άδευση, για τα αγροτικά, για τα πάντα. Και ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία, όπως επίσης οι βιομηχανικές μονάδες, υστερούν πάρα πολύ στο κομμάτι του προσωπικού. Δεν υπάρχει διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό για να εργαστεί. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας και για να τα μαζέψω και λίγο, εκτιμώ ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν υποδομές στην Κρήτη σε επίπεδο δημοσίου τομέα και όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, να τονιστεί η τοπική επιχειρηματικότητα με ανάπτυξη
με αύξηση των επενδύσεων. Πείτε μου κάτι και πιάνουμε από το τελευταίο και θα πάω μετά στα μεγάλα, γιατί για αυτά θέλουμε να ακούσουμε την άποψη ενός νέου ανθρώπου που διεκδικεί να είναι περιφερειακός σύμβουλος αύριο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι ή δεν υπάρχουν και ικανοποιητικοί μισθοί? Το ξέρετε, την ξέρετε αυτή τη συζήτηση, τα οικονομικά τα ξέρετε. Διότι το δεν υπάρχουν άνθρωποι, αλλά έλα με 3,60 που άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει, προφανώς δεν θα εμφανιστεί. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω στο ερώτημά σας. Απλά εκτιμώ και πιστεύω και το βλέπω ότι πλέον και οι μισθοί έχουν αυξηθεί, διότι δεν υπάρχει πλέον ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία που θα δώσω 500 ευρώ, μα θα βρω. Πλέον ψάχνουμε τον εξειδικευμένο, ψάχνουμε ακόμα και τον απλό εργάτη, δηλαδή να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο. Ακόμα και το κομμάτι της καμαριέρας στα ξενοδοχεία, αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο έλλειμμα. Σας λέω ένα πολύ απλό, ανειδίκευτο θεωρητικά επάγγελμα, το απόλυτα χρήσιμο, για να δουλέψει η τουριστική βιομηχανία. Και δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν εκτιμώ πλέον ότι δεν είναι πλέον το οικονομικό, όσο ότι δεν φτάνει ο κόσμος. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Πάω στα μεγάλα έργα που είπατε, ότι έχουν δρομολογηθεί. Από την άλλη, το ερώτημα είναι, η περιφέρεια, οι περιφερειακοί σύμβουλοι πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο σε αυτά τα μεγάλα έργα? Φερρυππίν, βόρειος οδικός άξονας. Το ξέρετε καλά, κύριε Περσινάκη. Και στα Χανιά υπάρχουν διαμαρτυρίες, διότι ουσιαστικά το έργο αποκόπτει το αεροδρόμιο, χρειάζεται άλλο έργο. Στο Ρέθυμνο αποκόπτει δυτικά και ανατολικά την πόλη. Στο Ηράκλειο ομοίως, δυτικά και ανατολικά την πόλη. Άρα ένα έργο που γίνεται και στο οποίο θα χρειαστούν μεγάλα συνοδά έργα είναι θέμα. Δεν πρέπει να έχει λόγο η περιφέρεια επ' αυτού. Δεν πρέπει η περιφέρεια να απαιτήσει και να σχεδιάσει, για παράδειγμα, να πω και μία άλλη παράμετρο. Εντάξει, το σύστημα που φτιάχνετε, παρότι υπάρχουν ενστάσεις από ό,τι ξέρω από όλους σας, ίσως με σύραγγες θα ήταν καλύτερα η διασύνδεση από το Καστέλι της Χερσόνησο, αλλά το κομμάτι Ηράκλειο Καστέλι δεν θα έπρεπε να είναι ένας εγκάρσιος δρόμος που να περνά από τον Καρτερό να σκάει στο Οσμάρι? Αυτά δεν πρέπει να συζητηθούν, κατά τη γνώμη σας? Όσον αφορά το ρόλο, το σημαντικό αυτό ρόλο του εκάστοτε Περιφερειακού Συμβούλου, πιστεύω ότι ήδη είναι, συμμετέχουν όλοι, έχουν πει τη γνώμη τους. Από εκεί πέρα πρέπει να τονίσουμε και να δούμε τα πραγματικά αίτια αυτού του φαινομένου, το οποίο είναι μελέτες προ 50 ετίας. Ο ΒΟΑΚ λοιπόν είχε σχεδιαστεί πριν 50 χρόνια. Από εκεί και μετά γίνανε κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Απλά είναι τόσο δυναμικό το μοντέλο ανάπτυξης του νησιού, το οποίο προφανώς δεν μπορούν να τα πιάσουν όλα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνουν τα συνοδά έργα, τα οποία λόγω των σημερινών αναγκών έχουν προκύψει όλα αυτά τα συνοδά, τα τμήματα κατασκευής, τα οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν εκ νέου. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν περνάει από την περιφέρεια. Δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Η περιφέρεια στην προκειμένη περίπτωση έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και τύπου να κάνει τις εκάστοτε ενστάσεις, παύλα προτάσεις προς το Υπουργείο. Είναι αμιγώς έργο και αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Υπουργείου, το οποίο σημαίνει ότι η δύναμη της περιφέρειας είναι μικρή. Και μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης πίεζε να μην μπουν διόδια. Υπήρχε η πρόταση με τις ρήτρες διαθεσιμότητες, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό ή τουλάχιστον δεν το άφησαν να περάσει σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι και προφανώς ο Περιφερειάρχης για το συγκεκριμένο έργο, ό,τι ενστάσεις, παύλα προτάσεις ήταν να γίνουν, νομίζω ότι και έχουν γίνει και τις έχουν τονίσει και έχουν επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός. Και μην ξεχνάμε το ότι υπάρχει και το πρόβλημα που υπάρχει στο Άγιο Νικόλαος προς Ιτία. Δεν είναι μόνο προς το αεροδρόμιο, αλλά υπάρχει και το μεγάλο κομμάτι του Αγίου Νικολάου προς τη Σιτία. Γιατί θεωρητικά ο ΒΟΑΚ έπρεπε να είναι Κίσαμος Σιτία και όχι Κίσαμος Άγιος Νικολάος. Σωστό αυτό που λέτε. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι ως περιφερειακός σύμβουλος και ως περιφέρεια θα θέλετε να έχετε λόγο και να συμβάλλετε στην επίλυση και με το υφιστάμενο ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο ζητημάτων. Φερρυππίν.
Το ξέρετε καλά, γιατί διεκδικεί την ψήφο σε όλη την Κρήτη, έτσι περαιτέρω στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ότι σήμερα με τις υπάρχουσες συνθήκες, κάποιος από τη Μεσαρά ή, για να είμαι σαφής, ακόμη και από τη γειτονική Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, την Αγία Γαλήνη, τουριστικό σημείο, για να έρθει στο αεροδρόμιο θα πρέπει να ανέβει Ηράκλειο και να ξαναπάρει το δρόμο για να πάει στο αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα για μια περιοχή όπως η Μεσαρά και όχι μόνο. Προφανώς και το συζητάμε. Και μην λησμονούμε και το γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης, το οποίο ήταν ένα πρόσφατο έργο σε σύγκριση με το ΒΟΑΚ που σχεδιάζεται εδώ και 50-55 έτη. Προφανώς ο νότιος οδικός θα έλυνε τα προβλήματα όλου του νότιου άξονα της Κρήτης, από την Ιεράπετρα μέχρι και τα Σφαγιά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βήμα-βήμα προσπαθεί τουλάχιστον η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει και να ολοκληρώσει τον ΒΟΑΚ. Και προφανώς δεν είναι και αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης. Τότε ήταν επί νομαρχίας ένας σχεδιασμός για το άνοιγμα του νοτιού οδικού, από όσο θυμάμαι και γνωρίζω. Αλλά μετά εγκαταλείφθηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και δόθηκε βάση στον βόρειο οδικό άξονα, για τον μοναδικό λόγο ότι εκεί κινείται σχεδόν το 70% της κίνησης των οχημάτων από επισκέπτες και τους κριτικούς. Κύριε Περσινάκη, σε επίπεδο περιφέρειας εκτιμάτε, με την εμπειρία που έχετε και τη γνώση, ότι χρειάζεται και κάποια ανακατεύθυνση πόρων, και αν ναι, σε ποιες δραστηριότητες, αν εκτιμάτε ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα? Προφανώς. Εκτιμώ ότι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή ότι έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική, εκτιμώ ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί και θα πρέπει να ενισχυθούν έργα για την κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια Κρήτης. Όπως επίσης, εκεί βέβαια οφείλω να προσθέσω ότι εντάσσεται και το κομμάτι της κοινωνικής ένταξης, παύλα καταπολέμηση φτώχειας. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με δράσεις συμβουλευτικής για άνεργους, για ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων και το καθεξής. Απ' τη μία. Από την άλλη, θα πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ η πράσινη μετάβαση του νησιού. Δεν νοείται να έχουμε ήλιο διαθέσιμο και να μιλάμε μόνο για φωτοβολταϊκά επαγγελματικά. Απ' τη μία. Και από την άλλη, τώρα με την ενεργειακή κρίση που τα πάντα έχουν ενισχυθεί, πρέπει να υπάρχει εκεί μία μεταφορά προϋπολογισμού για την ενίσχυση και των επιχειρήσεων, αλλά και των οικιακών, των οικοκυριών, όσον αφορά τις αναβάθμισης των κτηρίων τους, αλλά γενικά για την ενεργειακή εξοικονόμηση, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται το νοικοκυριό με αυτά τα κόστη, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Δεν ξέρουμε αύριο το πρωί τι κόστος μπορεί να προκύψει από τον εκάστοτε πόλεμο, από την εκάστοτε έλλειψη του ΧΙΠΣΙΖΕΔ αγαθού και το καθεξής. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα λέτε όχι απροϋπόθετα, με ένα σχέδιο, διότι από την άλλη, όπου οροσειρά φτερωτή και όπου κάμπος καθρέφτης, δεν είναι η λύση. Συμφωνώ, δεν είναι η λύση, αλλά από την άλλη, επειδή τώρα ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ, τώρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα Κρήτη 21-27, τώρα είναι η στιγμή να γίνει ένα σωστό σχεδιασμό, ναι, για την επόμενη δεκαετία. Χωροταξικά λέτε, λόγο, χωροταξικά φαντάζομαι λέτε πρωτίστως. Λέω και χωροταξικά, αλλά κυρίως και χρηματοοικονομικά. Ναι. Δεν μιλάω μόνο για το χωροταξικό, για τα χωροταξικά δεδομένα. Απλά τώρα είναι η στιγμή που θα σχεδιαστεί η επόμενη δεκαετία. Δηλαδή αυτές οι εκλογές είναι οι πιο σημαντικές κατ' εμέ προσωπικά των τελευταίων δύο, να μην πω τριών, αυτοδιοικητικών εκλογών. Τώρα λοιπόν τα χρήματα, τα οποία ίσως δύναται να είναι και τα τελευταία, θα σχεδιαστεί η Κρήτη του 2030 και έπειτα. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε σχεδιασμός σε επίπεδο και έργων αλλά και παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτιμώ ότι είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή οι πολίτες να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν μόνο με ποιοτικά κριτήρια, παύλα χαρακτηριστικά, αφήνοντας έξω το κομματικό κριτήριο, αλλά να δουν πραγματικά πώς θέλουν να δουν την Κρήτη σε 10-15 χρόνια, και αν όχι ήδη τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και το καθεξής. Κύριε Περσινάκη, επειδή καλά το θέτετε αυτό, ότι η επόμενη δεκαετία είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, αυτομάτως έρχεται
Και η προτεραιότητα είναι προφανές, τουλάχιστον για μένα και φαντάζομαι και για κάποιους ακρότες, δεν ξέρω όλους, ότι κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα δικά της μειονεκτήματα. Αν σας ρωτήσει κάποιος με τη γνώση που έχετε, σε αυτή τη δεκαετία ποιοι είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους πρέπει, να το πω έτσι οικονομίστικα, να επενδύσει το νησί? Είναι μόνο τουρισμός? Είναι τουρισμός και πρωτογενής τομέας και διασύνδεσή τους, που το ακούω και πώς, θα σας πει κάποιος. Είναι και κάτι άλλο? Μάλιστα. Είναι ερώτηση παγίδα, είναι κρίσιμη ερώτηση, δεν μπορώ να τη διακρίνω. Το βασικό είναι πάντως ότι αυτό που χρήζει ανάγκη το νησί δεν είναι μόνο το κομμάτι της ενίσχυσης του τουρισμού. Είναι και το κομμάτι όλων των παρελκόμενων. Αφενός είναι το κομμάτι της πρωτογενής παραγωγής, mm-hmm. αλλά από την άλλη όμως υπάρχουν δραστηριότητες τοπικής οικονομίας οι οποίοι είναι κομβικοί για τη λειτουργία ακόμα και του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν τουρισμό ο οποίος μιλάμε για 6 με 7 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Mm-hmm. Η Κρήτη, λόγω και της θέσης της, αλλά κυρίως και του κλίματος, έπρεπε να έχει τουρισμό 12 μήνες. Για να αποκτηθεί αυτός ο 12-μήνος τουρισμός και να πούμε ότι ακόμα έχουμε στόχο τον τουρισμό, θα πρέπει μία σειρά συνοδών δραστηριοτήτων από τον πολιτισμό, από την αγροδιατροφή, από την παραγωγή, θα πρέπει να λειτουργούν και αυτά 12 μήνα. Δεν μπορεί όλες οι συνοδές δραστηριότητες του τουρισμού να δουλεύουν όσο δουλεύει ο τουρισμός. Δηλαδή ή το ένα ή το άλλο πρέπει να παρασύρουν όλα μαζί προς τον ίδιο στόχο. Κατ' εμέ λοιπόν δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι το βάρη χαρτί, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι εξαγωγές του νησιού προς σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερες από τα έσοδα που φέρνει ο τουρισμός. Το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό. Να μια παράμετρος που δεν πολύ τονίζεται. Λέτε ότι ο εξαγωγικός τομέας, τα έσοδά του είναι πολύ περισσότερα από αυτά που φέρνει ο τουρισμός αυτός καθ' αυτός. Σε κύκλο εργασιών, ναι. Αλλά και σε καθαρά αποτελέσματα, αν δούμε σε επίπεδο να μιλήσω οικονομικά, τους ισολογισμούς των 5, 6, 7 μεγάλων εταιριών στη βιομηχανική περιοχή, τα καθαρά τους αποτελέσματα δίνεται να είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι μόνο στο κομμάτι του τουρισμού. Άρα λοιπόν και η βιομηχανία και η εξαγωγή έχει κατ' εμέ μεγάλο κερδίζει μεγάλο μερίδιο αγοράς και θα έπρεπε να υπάρχουν επενδύσεις πάνω σε αυτό τον τομέα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Πρεσινάκη, επειδή ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι Κρήτη πρέπει να γίνει πόλος μαγνήτης επενδυτικός και να παίξει ως περιφέρεια και στα διεθνή νερά. Ωραία, θα σας πει κάποιος. Επειδή, επαναλαμβάνω, δεν είστε άσχετος, είστε από τους πλέον σχετικούς σε αυτά. Τι πόλος, ποιον επενδύσεων, θα σας πει κάποιος, μόνο κατασκευών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ή εξαγορών ξενοδοχείων, είναι μόνο αυτό και μπορεί έτσι να προχωρήσει η Κρήτη? Τι επενδύσεις, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσαν να γίνουν πάνω στο νησί για να δικαιολογηθούν έτσι και η αναγκαιότητα των υποδομών που πολύ σωστά περιγράψατε? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέες μεγάλες επενδύσεις σε επίπεδο λιμανιών. Μην ξεχνάμε την αξιοποίηση του λιμανιού του Ηρακλείου. Είναι η αξιοποίηση της βάσης Γουρνών, τα οποία δεν είναι μόνο τουριστικό, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχει να κάνει και πάρα πολύ ενδιαφέρον το εμπορικό κομμάτι. Δεν μιλάμε για τις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στην πλάκα, το ρώσικο φαν, το συγκεκριμένο που αναπτύσσει ένα ολόκληρο χωριό εκεί. Δεν μιλάμε λοιπόν ότι είναι μόνο το κομμάτι το ξενοδοχειακό. Υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες είναι κάτω από το ραντάρ. Είναι επενδύσεις οι οποίες φέρνουν χρήματα στο νησί και δεν είναι άλλες και από το εμπορικό κομμάτι. Δεν είναι λοιπόν μόνο τουρισμός. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί το κομμάτι του εμπορικού ισοζυγίου. Η αγορά του νησιού, ακόμα και σε απλά τα εμπορικά καταστήματα, υπάρχει μια σχετική αύξηση όσο αυξάνεται ο τουρισμός. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ότι μένουν στους επιχειρηματίες τα ίδια χρήματα από όσο
αν θα φτιαχνόταν τα προϊόντα τους εδώ, να υπάρχει made in Greece, made in Crete. Το οποίο αυτό είναι και το brand. Το brand είναι η Κρήτη. Αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν επενδύσεις γύρω από το brand Κρήτη. Κύριε Πρεσινάκη, φτάνοντας στο τέλος, θα σας το πω όπως το λένε οι περισσότεροι. Φαίνεται κλισέ, αλλά δεν είναι εύκολο. Σας σταματάει κάποιος στον δρόμο και σας λέει: Θανάση Πρεσινάκη, γιατί να βάλω το Σταυρό προτίμη σε σένα, αν επιλέξω το ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναούτα για την Κρήτη μας, συνεχίζουμε. Γιατί να ψηφίσω εσένα, τι του απαντάτε? Αυτό που το απαντώ είναι το ότι τα τελευταία 15 χρόνια με την επαγγελματική μου ενασχόληση με τους Δήμους και με τον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζω τα προβλήματα του τόπου ούτως ή άλλως. Συμμετέχω στην επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τι εννοώ? Με τη χρηματοδότηση υποδομών, με την παρακολούθηση των έργων και το κυριότερο είναι με την αύξηση και την άντληση νέων χρηματοδοτήσεων με σκοπό να αυξηθεί η τοπική οικονομία. Αυτό λοιπόν, αυτή η γνώση, η εμπειρία, η τεχνογνωσία την οποία κατέχω, θέλω να την προσφέρω προς το Περιφερειακό Συμβούλιο με απότερο σκοπό τους κριτικούς, αλλά το κυριότερο να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία. Δεν βλέπουμε το κομμάτι της επόμενης πενταετίας. Βλέπω το κομμάτι της επόμενης δεκαετίας και για τους απογονούς μου. Αυτό είναι ο σχεδιασμός, ο προσωπικός πολιτικός στόχος, ας το λέγαμε, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είναι ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος στους κριτικούς, αλλά και στην ίδια την περιφέρεια Κρήτης, εννοώ το κομμάτι το διοικητικό. Κύριε Πρεσινάκη, καλή συνέχεια, γιατί αυτές τις μέρες εσείς τρέχετε υποψήφιοι. Εμείς ακούμε οι υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνετε. Και καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Καλή σας συνέχεια. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.